Προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδείς αραβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ως τεγάζων εν είδα εις τα υπερώ αυτού. Ότι θείς νεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σαν γέρσου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνο. Άπισο ω σημάτιον του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν οι παιδείε των τόπων, ανε θεμελιώ αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων δηλεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων σκθήνες και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίν η καρδία ανθρώπου. Του λέει είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου εκέδρου του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφύγει της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έχουν την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αρθιμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύουν με δράκον ούτως ον έφλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανερείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τον χούν αυτών επιστρέψεις. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίους τους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της αιρής αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται.
Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή με εγώ δε εφρανθήσει με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε, πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνων εν αυτό του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Ισπονά. Εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δαηθώμεν. Πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της ζης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ειστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε άκους και άλλους και πάσε τη ζωή ημών. Τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή. Έχει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και έλευσον δέσποτα Άγιε, ήχος πρώτο. Εις λέει σε ως μου, ελ' το
Κύριο Προεόρτιον,
παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των αναμείων αυτού. Χάρη απανλήσας δάψιλος γνώσεως Χριστού Ιεράρχα εξ ακενότου πηγής του επιστηθείουτε και θείου Κυρίκος αυτής πάση μετεδοκάς ανθρώπης αυθόνος δρόμον εις Αποστόλων ανιονώσιε όθεν συν αυτό παρήσι Κύριον, όσο πριν εξεδίμησας Αβραάμ αντίπα, όθε και της Κρήτωνος δόξης ηξίωσε, χαίρον του Χριστού συν της μίσθες, ότι έκρατε όρθι το έλεος αυτού εθιμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα έχων εξ αυτών των δωρεών σύρου παρακλήτου τη χάρη την των Ιασέων πάθητα του σώματος και των ψυχών ημών επισκέψη σου Ιασέ ο δίνας κομίζων μόνος παύων άπαντας και εκλυτρούμενος.
ευχαριστήσομεν τη σκέπη των τερίγων σου. Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Εις πολλά έτη δε. Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου, εφημάς καθά περιρπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευχαριστούμεν την εσπερινήν δαίσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Ανηλάβος όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηχήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Αρασκουργή. Οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε.
αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Στιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχύριες. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη, δεύτερον επέτρεψαν αυτήν ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντας έλεος και την συνεπεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσήλωσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμαστή.
ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή μου, το όνειδος της ευθυνούση και η εξ ουδενώσεις της υπερηφάνειας. Στον δούλο σου δέσποδα κατά το ρήμα εν ειρήνη, ότι δον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοιμάς κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτας ηχώρισον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ανώκει επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις αιώνας των αιώνων. Of
Κυριελέησον, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αντιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επουράνιε βασιλεύ, τους πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξον, και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμτου τιμίων και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επρενδράμων ασωμάτων, και σίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόρων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Αντύπα Επισκόπου Περγάμου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ελεήσα και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Oh.
των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Με τη χάρη του Θεού φτάνουμε και αυτή την εκκλησιαστική χρονιά στην ολοκλήρωση των κατανυκτικών κατά Κυριακήνες περινών και της πνευματικής μας συναναστροφής και επικοινωνίας. Και ήδη προετοιμαστήκαμε για να έρθει σε λίγο η μεγάλη και πάλι εμπειρία. Εμπειρία ζωής κάθε φορά και δεν είναι άλλη από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Εύχεστε και προσεύχεστε και ιδιαίτερα παρακαλώ τους πιστούς για τους ιερείς μας και αδελφούς μου. Είναι πολύτιμη η υγεία τους αυτή την περίοδο. Οι ανάγκες πολλές, ο λαός μας διψάει τις ακολουθίες, είναι ήδη αισθητή η παρουσία τους αυτές, καταγράφηκε τις Κυριακές και στον ακάθιστο ύμνο και βλέπουμε ότι επιτέλους παρόλες τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουμε ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτή η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα θα μας δώσει και πάλι εμπειρίες όπως τις γνωρίσαμε στη ζωή μας πριν από την πανδημία. Όμως υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος και σας παρακαλώ να προσεύχεστε. Ο κάθε ιερέας είναι πολύτιμος αυτή την περίοδο και παρακαλώ και τους αδελφούς μου κατά το δυνατόν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν. Και βέβαια έχουμε τον μεγάλο θησαυρό αυτές τις ημέρες εδώ στον καθεδρικό μας ναό, το τίμιο ξύλο του Κυρίου μας από το Σταυρό του Χριστού μας. Και εκεί θα προσεγγίσουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Υπάρχει όμως πάντοτε το ερώτημα που τίθεται και είναι αλήθεια. Χρειαζόταν ο Χριστός να φτάσει μέχρι εκεί? Δεν αρκούσε η ενσάρκωση? Δεν αρκούσε που έγινε ένας από μας? Δεν αρκούσε που ήρθε στη ζωή μας, ανάμεσά μας? Γιατί θα έπρεπε να φτάσει σε ένα τέτοιο έσχατο σημείο? Σε ένα κόσμο που δεν θα είχε πέσει, όντως η ενσάρκωση του Χριστού πραγματικά θα ήταν ίσως τέλεια έκφραση της αγάπης του Θεού που εκτείνεται και φτάνει μέχρι σε εμάς. Ίσως τότε θα επαρκούσε εξάλλου, λέγουν οι πατέρες, εάν δεν υπήρχε η πτώση, ο Θεός και πάλι θα γινόταν ένα μαζί μας. Η ενσάρκωση θα ήταν η έκφραση της αγάπης του και θα φτάνε μέχρι εκεί. Αλλά δυστυχώς σε έναν πεσμένο και αμαρτωλό κόσμο η αγάπη του έπρεπε να φτάσει ακόμα πιο πέρα. Είναι η τραγική παρουσία της αμαρτίας και του κακού που θέλει και ζητάει την αποκατάσταση του ανθρώπου μέσα από μία θυσιαστική πράξη θεραπείας. Μία θυσία, μία μεγάλη θυσία που μόνο ένας οδυνόμενος και σταυρωμένος Θεός μπορούσε να προσφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ενσάρκωση ήταν η ταύτιση και η μετοχή στη δική μας ζωή. Ο Θεός όντως μας σώζει διότι ταυτίζεται μαζί μας και έχει πλέον και γνωρίζει την εμπειρία εκ των ένδων, τη δική μας εμπειρία. Ο Σταυρός όμως συμβολίζει με τον πιο τέλειο και απόλυτο τρόπο ότι αυτή η πράξη της μετοχής, αυτό το να είναι ένα μαζί μας, φτάνει στα έσχατα όρια. Δηλαδή, με άλλα λόγια,
ο ενσαρκωμένος Θεός ισχωρεί πλέον σε όλες τις εμπειρίες του ανθρώπου. Δεν αφήνει καμία εκτός. Ο Ιησούς μας, ο Κύριος μας και Θεός μας, αυτός που είναι το είναι της ζωής μας, δεν μετέχει μόνο στην ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή, αλλά εν τέλει και σε ολόκληρο τον ανθρώπινο θάνατο. Ούτως τας αμαρτίας ημών έρη, φέρει και περιημών οδυνάται, λέγει ο Ισαΐας. Μετέχει σ' όλες τις θλίψεις μας, σ' όλες τις λύπες μας. Δεν υπάρχει πιο παρήγορη σκέψη από αυτή. Γιατί ποιος δεν γνωρίζει θλίψη, ποιος δεν έχει λύπη, ποιος δεν ξέρει τον πόνο στη ζωή του. Γίνεται αβάσταχτος εάν είσαι μόνος. Και μόνο η εμπειρία και μόνο αυτή η εμπιστοσύνη και η πίστη ότι σε αυτό τον πόνο και σε αυτή τη θλίψη μέχρι το έσχατο σημείο μετέχει ο Χριστός αρκεί για να αντλήσουμε τη δύναμη και να αντέξουμε και να ανταπεξέλθουμε στον πόνο. Ο θάνατος έχει και φυσική και πνευματική όψη. Και από τις δύο η πνευματική είναι η πιο τρομερή. Είναι αυτή που δυστυχώς υφίσταται αλλά δεν την αντιλαμβανόμαστε πάντοτε. Φυσικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από το σώμα. Πνευματικός όμως θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από τον Θεό. Αυτό είναι το τρομερό. Και αυτός είναι ο όντως θάνατος. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι πρόσχερος. Ο χωρισμός όμως της ψυχής από το Θεό, εάν τελεσιδικήσει, δυστυχώς γίνεται αιώνιος. Και έτσι όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, δεν πρέπει να περιορίσουμε αυτά τα λόγια μόνο στο φυσικό θάνατο. Και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επιμένουμε να αντιληφθούμε πού έφτασε ο Χριστός. Γιατί το βιώνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα με συναίσθημα, με πόνο ψυχής. Δεν είναι πάντοτε όμως εφικτό να φτάσουμε στο βάθος της θυσίας του. Έτσι λοιπόν δεν θα έπρεπε να αναλογιζόμαστε μόνο τις σωματικές οδύνες που ο Χριστός υπέφερε στο πάθος του. Αυτές τις ζούμε, τις βιώνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, το μαστίγωμα, το τρέκλισμα κάτω από το βάρος του Σταυρού, τα καρφιά, τη δίψα και τη ζέστη, το μαρτύριο του να κρέμεται τεντωμένος πάνω στο ξύλο και οι εικόνες πολλές φορές που παρουσιάζονται κάνουν ακόμα πιο έντονη αυτή την εμπειρία μας. Το αληθινό όμως νόημα του πάθους πρέπει να βρεθεί όχι μόνο μέσα σε αυτό, αλλά πιο πολύ μέσα στην πνευματική οδύνη. Δηλαδή τι? Σε ένα συναίσθημα αποτυχίας, απομόνωσης και έσχατης μοναξιάς στον πόνο της αγάπης που προσφέρθηκε και αποκρούστηκε. Ο Χριστός έδωσε τα πάντα. Και τι πήρε? Προδοσία, άδικη καταδίκη, σταύρωση, εγκατάλειψη των μαθητών. Όλα. Είναι αυτό που εμείς το ελάχιστο αν το ζήσουμε, γινόμαστε ράτους. Μικρά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας, που αν τα αξιολογήσει είναι εντελώς ασήμαντα και όμως είναι ικανά να μας απελπίσουν. Και ίσως να μην έχουμε δώσει και όσα έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός τα έδωσε όλα. Από Θεός έγινε άνθρωπος. Ταπεινώθηκε. Θαυματούργησε. Δίδαξε την αλήθεια. Έφερε στους μαθητές αυτή την αλήθεια. Και τι έλαβε? Την προδοσία και τη σταύρωση. Τα Ευαγγέλια βέβαια είναι δικαιολογημένα επιφυλακτικά όταν μιλούν για αυτή την εσωτερική οδύνη. Πώς να την εκφράσουν? Μας δίνουν όμως ορισμένες νήξεις. Και πρώτα-πρώτα ας θυμηθούμε την αγωνία του Χριστού στο κήπο της Γεθσημανή.
όπου κατακλείζεται από τον τρόμο και την απόγνωση όταν προσεύχεται με αγωνία στον πατέρα του και λέγει το περίφημο «Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Και όταν ο ιδρώτας πέφτει στο έδαφος, «Οσύ θρόμβει αίματος», λέγει ο Λουκάς. Τόση είναι η αγωνία. Και εκείνη την ώρα οι μαθητές κοιμούνται. Για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν πάσχει απλά σωματικά. Υπάρχει πόνος μέσα του. Γι' αυτό και ο δικός μας πόνος μπορεί να παρηγορηθεί εάν νιώσουμε και πιστέψουμε ότι είναι μαζί μας και σε αυτόν τον εσωτερικό μας πόνο που είναι ο πιο μεγάλος πόνος στη ζωή μας. Η Γεθσημανή, λέγει ένας Μητροπολίτης, ο Αντώνιος του Κιέβου μάλιστα, δίνει το κλειδί για όλο το δόγμα της εξυλαστήριας θυσίας του Θεού. Με άλλα λόγια, εδώ ο Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με μια εκλογή. Δίχως να είναι καταναγκασμένος να πεθάνει, διαλέγει ελεύθερα να το κάνει. Είναι μια ελεύθερη επιλογή. Μπορούσε να αρνηθεί. Θεός ήταν. Ελεύθερα επιλέγει. Και με αυτή την πράξη της εκούσιας αυτοπροσφοράς, μεταβάλλει αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει μια αυθαίρετη βία, μια δολοφονία από δικαστική πλάνη, σε μια λυτρωτική θυσία. Είναι ο καρπός της θελήσεώς του, της ελευθερίας να επιλέξει να φτάσει εκεί και έτσι γίνεται λυτρωτική θυσία για όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτή η πράξη της ελευθερίας, αυτή η εκλογή δεν είναι ποτέ εύκολη. Είναι πάντοτε δύσκολη και το ξέρουμε όλοι μας. Αποφασίζοντας να προχωρήσει στη σύλληψη και στη Σταύρωση, ο Ιησούς νιώθει την εμπειρία. Μια εμπειρία όπου εγκαταλείπεται από όλους. «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή αποκτά ολοκληρωτική εμπειρία πλέον του πνευματικού θανάτου. Νιώθει να εγκαταλείπεται και από τον Θεό Πατέρα. Αυτή τη στιγμή ταυτίζεται με ολόκληρη την απόγνωση και την πνευματική οδύνη της ανθρωπότητας. Και αυτή η ταύτιση είναι πολύ πιο σημαντική για μας από τη συμμετοχή του στο φυσικό μας πόνο. Αυτό πρέπει να βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι ο Χριστός που παίρνει όλο τον ψυχικό μας πόνο μαζί του. Γι' αυτό δεν απελπιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Όταν έχουμε αυτή την πίστη και την εμπειρία ότι ο Χριστός παίρνει τον πόνο μας, γιατί τον βίωσε αυτόν τον πόνο. Μια δεύτερη νήξη δίνεται στη Σταύρωση όταν ο Χριστός φωνάζει δυνατά Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Για άλλη μια φορά πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία σε αυτά τα λόγια. Εδώ πλέον είναι το έσχατο σημείο της απελπισίας, θα έλεγε κανείς, του Χριστού, όταν νιώθει αποδιωγμένος όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τον Θεό. Δεν είναι εύκολο να αρχίσει κανείς να εξηγεί πως είναι δυνατόν για κάποιον που είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός να χάσει την επίγνωση της Θείας Παρουσίας. Κι όμως, τουλάχιστον αυτό γίνεται φανερό. Στο πάθος του Χριστού δεν παίζεται θέατρο. Δεν γίνεται τίποτα για εξωτερική επίδειξη. Η κάθε λέξη από το Σταυρό εννοεί αυτό που λέει. Και η κραυγή είναι μία. «Θεέ μου, Θεέ μου», θέλει κάτι να δείξει. Πρέπει να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Ιησούς αληθινά νιώθει την εμπειρία του πνευματικού θανάτου που είναι ο χωρισμός από το Θεό. Δεν χύνει μόνο το αίμα του για μας, αλλά για χάρη μας δέχεται ακόμη και την απώλεια του Θεού. Αυτό μας λέγει. «Κατήλθεν εις τον Άδη». Αυτό σημαίνει απλώς ότι ο Χριστός πήγε να κηρύξει στα πνεύματα των και κοιμημένων στο διάστημα ανάμεσα στη Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό μόνο. Σίγουρα έχει ένα βαθύτερο νόημα αυτό. Η κόλαση είναι ένα σημείο όχι μέσα στο χώρο, αλλά μέσα στην ψυχή. Δεν υπάρχει ως χώρος η κόλαση. Ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει με εικόνες. Και το νου μας ψάχνει να βρει πού είναι η κόλαση. Μα η κόλαση είναι στην ψυχή. Είναι ο τόπος ποιος. Όπου δεν βρίσκεται ο Θεός. Ναι, αλλά ο Θεός είναι παντού.
Αν στα αλήθεια ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη, αυτό σημαίνει ότι κατέβηκε στα βάθη της απουσίας του Θεού, έφτασε εκεί. Ολοκληρωτικά, ανεπιφύλακτα, ταυτίστηκε με όλη την αγωνία και την αλωτρίωση του ανθρώπου. Την προσέλαβε και προσλαμβάνοντάς την, τη γιατρεύει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τη γιατρέψει παρά κάνοντάς την δική του. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το μήνυμα του Σταυρού στον καθένα μας. Και λέγει ο συγγραφέας, όσο μακριά και αν πρέπει να ταξιδέψω μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, δεν είμαι ποτέ μόνος. Αυτό είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Γι' αυτό κάθε χρόνο, γιατί χανόμαστε μέσα στη χρονιά. Και έρχεται η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να μας πει, δεν είμαι ποτέ μόνος. Έχω ένα σύντροφο. Και αυτός ο σύντροφος δεν είναι μόνο ένας αληθινός άνθρωπος όπως εγώ, αλλά και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Τη στιγμή της πιο βαθιάς ταπείνωσής του πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός είναι ο ίδιος αιώνιος και ζωντανός Θεός, όπως στη μεταμόρφωσή Του μέσα στη δόξα στο όρος Σταυρών. Ατενίζοντας τον σταυρωμένο Χριστό, δεν βλέπω μόνο έναν οδυνόμενο άνθρωπο, αλλά ένα Θεό οδυνόμενο. Αυτό είναι η εμπειρία του πιστού. Αυτό μας σώζει. Αυτό θέλουμε και επιθυμούμε να βιώσουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, για να έχει νόημα αυτή η εβδομάδα και να είναι το Πάσχα αληθινή Ανάσταση. Ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό, θα το επαναλάβουμε, δεν είναι μια αποτυχία που αποκαθεστάθηκε κάπως μετά την Ανάστασή Του. Ο ίδιος ο θάνατος πάνω στο Σταυρό είναι μια νίκη. Ποιου πράγματος? Μια απάντηση μπορεί να υπάρξει σε αυτό. Η νίκη της οδυνόμενης αγάπης. Είναι μια φράση που πάντοτε τη σημειώνω, την κρατώ, τη θεωρώ το πιο σημαντικό στη ζωή του χριστιανού. Να έχει συνείδηση ότι η νίκη έρχεται μόνο μέσα από μια οδυνόμενη αγάπη. Κρατεά ως θάνατος αγάπη. Είδωρ πολύ ούδιν είσαι σβέσε την αγάπη, λέγει στο άσμα ασμάτων. Ο Σταυρός μας δείχνει μια αγάπη που είναι δυνατή σαν το θάνατο, μια αγάπη ακόμα πιο δυνατή και από το θάνατο. Αυτή είναι η αγάπη του χριστιανού. Ο Άγιος Ιωάννης κάνει την εισαγωγή της δίγησής του για το μυστικό δείπνο και το πάθος, τα λόγια που θα ακούσουμε. Αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι για μας το μεγάλο, το γεγονός ότι μας αγάπησε εις τέλος. Έτσι λοιπόν αυτό το τέλος σημαίνει μέχρι το έσχατο σημείο. Και αυτή η λέξη επαναλαμβάνεται αργότερα. Είναι η τελευταία κραυγή του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Τετέλεστε, δηλαδή ολοκλήρωσα. Έφτασα εκεί που έπρεπε να φτάσω για να λυτρώσω ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Είναι μια κραυγή όχι μόνο δική του αυτοεγκατάλειψης ή απόγνωσης, αλλά είναι μια κραυγή νίκης το τετέλεστε. Τελείωσε, κατορθώθηκε, εκπληρώθηκε. Αυτό είναι το τέλος. Τι εκπληρώθηκε? Η απάντηση είναι μία. Το έργο της οδυνόμενης αγάπης. Με άλλα λόγια, η νίκη της αγάπης πάνω στο μίσος. Πόσο επίκαιρο είναι αυτό στις ημέρες μας. Να έχουμε συνείδηση ότι η αγάπη τελικά θα νικήσει το μίσος, γιατί ο Χριστός πρώτος νίκησε με την αγάπη το μίσος. Ο Ιησούς ο Θεός μας αγάπησε τους δικούς του ως το έσχατο σημείο. Από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο. Από αγάπη γεννήθηκε σαν άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Από αγάπη πήρε πάνω του τη διασπασμένη ανθρώπινη φύση και την έκανε δική του. Από αγάπη ταυτίστηκε με όλη μας την απελπισία. Από αγάπη πρόσφερε τον εαυτό του θυσία, διαλέγοντας τη Γεθσημανή να πάει εκούσια στο πάθος του. Την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Ουδείς έρη αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμαυτού. Ήταν η θεληματική αγάπη και όχι καταναγκασμός αυτό που έφερε τον Ιησού στο θάνατό του. Στην αγωνία του μέσα στον κήπο και στη Σταύρωση,
Οι σκοτεινές δυνάμεις του επιτίθενται μόλι του στην ορμή, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τη συμπόνια του σε μίσος. Δεν μπορούν να εμποδίσουν την αγάπη του να συνεχίσει να είναι η ίδια. Η αγάπη του δοκιμάζεται ως το έσχατο σημείο, αλλά δεν καταπνίγεται. Το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό που κατέλαβε. Όποιος μπορεί να γευθεί το μέγεθος αυτής της αγάπης και αν θελήσει σε αυτά τα χνάρια να ακολουθήσει, τότε μπορεί να είναι αληθινός μαθητής του Χριστού. Στη νίκη του Χριστού πάνω στο Σταυρό εφαρμόζονται τα λόγια που υπέθηκαν από έναν ιερέα. Ο πόνος ήταν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως αυτός. Έχει καταστρέψει τα πάντα. Ένα μόνο πράγμα έχει μείνει σταθερό. Η αγάπη. Σκεφτείτε. Ρίξτε μια ματιά στις εικόνες που βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Τι έχει μείνει σε κάποιους τόπους? Ένα πράγμα. Κάποιοι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα και τολμούν ακόμη να πούν «Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε». Αυτή η αγάπη τελικά θα νικήσει. Γιατί κάθε αγάπη και της πατρίδας η αγάπη, όταν είναι αληθινή, αυτή τελικά θα νικήσει. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να σφραγίσει τη ζωή και έχει σφραγίσει και τη δική μας ζωή. Είναι τα περίφημα λόγια που τα επαναλαμβάνω πολλές φορές και θέλω να τα κρατώ πάντοτε μέσα μου. Τα έχω ανάγκη, πιστέψτε με, πολύ συχνά στη ζωή μου. Είναι τα λόγια που έβαλε στο Στάρετς Ζωσιμά, ο Ντοστογεύσκη. Μπροστά σε μερικές σκέψεις, ο άνθρωπος στέκεται μπερδεμένος, ιδίως μπροστά στη θέα της ανθρώπινης αμαρτίας. Και αναρωτιέται αν θα την πολεμήσει με βία ή με ταπεινή αγάπη. Πόσες φορές δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό που σε κάνει να βλέπεις τον άλλον απέναντι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Και εκείνη την ώρα πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Και λέγει ο Στάρετς, πάντα να αποφασίζεις. Θα την πολεμήσω με ταπεινή αγάπη. Θα το πολεμήσω με ταπεινή αγάπη. Την προσβολή, την αδικία, την αντιξοότητα. Το ότι δεν με κατάλαβε. Το ότι μου δίνει πρόβλημα. Είναι η στιγμή δύσκολη που λες τώρα τι κάνω με αυτόν που έχω απέναντί μου. Αν κατορθώσουμε να πούμε θα τον αντιμετωπίσω με ταπεινή αγάπη. Αν αποφασίσεις πάνω σε αυτό μια για πάντα, μπορείς να κατακτήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Η γεμάτη αγάπη ταπείνωση είναι μια τρομερή δύναμη. Είναι το πιο δυνατό από όλα τα πράγματα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν κι αυτή. Είναι μίμηση Χριστού. Θέλει αποφασιστικότητα. Θέλει να δοκιμάσεις τη χαρά που παίρνεις όταν ανταποδώσεις σε αυτό που λαμβάνεις ως επίθεση, ως συκοφαντία, ως μίσος πολλές φορές, εσύ την αγάπη. Αν αποφασίσεις, κερδίζεις ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μέσα σου κερδίζεις τον παράδεισο. Η γεμάτη αγάπη, ταπείνωση είναι μια τρομερή δύναμη. Όποτε θυσιάζουμε κάτι ή υποφέρουμε όχι με αίσθημα και αίσθηση επαναστατικής πίκρας, αλλά με τη θέλησή μας και από αγάπη, αυτό μας κάνει πιο δυνατούς και όχι πιο αδύνατους. Αυτό συμβαίνει προπάντων στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Η αδυναμία του ήταν αποδύναμη, λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος. Η δύναμη του Θεού φαίνεται όχι τόσο πολύ μέσα στη δημιουργία του κόσμου ή μέσα στα θαύματά του, όσο στο γεγονός ότι από αγάπη ο Θεός εκένωσε εαυτόν. Αυτό σημαίνει Θεός, ο δικός μας Θεός. Πρόσφερε τον εαυτό του με γενναιόδορη αυτοδιάθεση, με τη δική του ελεύθερη εκλογή, συγκατανεύοντας να υποφέρει και να πεθάνει. Και αυτό το άδειασμα του εαυτού είναι συνάμα μία πλήρωση. Η κένωση, το άδειασμα, είναι πλήρωση. Ο Θεός δεν είναι ποτέ τόσο δυνατός όσο όταν βρίσκεται στην έσχατη αδυναμία.
Αυτή είναι και η δική μας δύναμη, αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Η αγάπη και το μίσος δεν είναι απλώς υποκειμενικά συναισθήματα που επηρεάζουν το εσωτερικό σύμπαν αυτών που τα αισθάνονται, αλλά είναι και αντικειμενικές δυνάμεις που αλλάζουν τον κόσμο έξω από εμάς. Αγαπώντας, προσέξτε το αυτό και το ξέρετε από εμπειρία, ή μισώντας τον άλλο, τον κάνω σε ένα σημείο να γίνει αυτό που εγώ βλέπω μέσα μου. Όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για τις ζωές όλων γύρω μου. Η αγάπη μου είναι δημιουργική, έτσι όπως το μίσος μου είναι καταστροφικό. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αλλά επηρεάζεται ο καθένας που έρχεται σε επαφή μαζί μου, αν θα του δώσω αγάπη ή μίσος. Και αν αυτό αληθεύει για τη δική μου αγάπη, αληθεύει σε ασύγκριτο μεγαλύτερη έκταση για την αγάπη του Χριστού. Η νίκη της γεμάτης πόνο αγάπης του πάνω στο Σταυρό δεν είναι απλώς ένα παράδειγμα για μένα που μου δείχνει τι θα μπορούσα να πετύχω εγώ ο ίδιος, αν μπορούσα να τον μιμηθώ με τις δικές μου δυνάμεις. Πολύ περισσότερο από αυτό, η πονεμένη του αγάπη έχει πάνω μου ένα δημιουργικό αποτέλεσμα, μεταμορφώνοντας την καρδιά μου και τη θέλησή μου, ελευθερώνοντάς με από τα δεσμά, ολοκληρώνοντάς με, κάνοντας δυνατό για μένα να αγαπώ με έναν τρόπο που θα ήταν τελείως πέρα από τις δυνάμεις μου, αν πρώτα δεν είχα αγαπηθεί από Αυτόν. Μόνο όταν έχεις νιώσει την αγάπη του Χριστού, μπορείς να δώσεις αγάπη στον άλλον. Γιατί μέσα στην αγάπη ταυτίστηκε μαζί μου. Και η νίκη του είναι και δική μου νίκη. Και έτσι ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό είναι πράγματι, όπως λέμε στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ένας ζωοποιός θάνατος. Ο θάνατος που δίνει ζωή. Η ζωή που πηγάζει από τον θάνατο. Έτσι λοιπόν, η οδύνη του Χριστού και ο θάνατος έχουν αντικειμενική αξία. Έκανε για μας κάτι που θα ήμασταν τελείως ανίκανοι να κάνουμε δίχως αυτόν. Ταυτόχρονα, δεν θα έπρεπε να λέμε ότι ο Χριστός υπέφερε αντί για μας, αλλά ότι υπέφερε για χάρη μας. Ο Υιός του Θεού υπέφερε ως θανάτου, όχι για να απαλλαγούμε εμείς από την οδύνη, αλλά για να είναι η οδύνη μας σαν τη δική του. Πονάω όπως πόνεσε, και ο πόνος αυτός γίνεται παρηγοριά. Ο Χριστός δεν μας προσφέρει ένα δρόμο που παρακάμπτει την οδύνη, αλλά ένα δρόμο μέσα από αυτήν, όχι υποκατάσταση, αλλά λυτρωτική συμπόρευση. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας παιδαγωγεί, και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Αυτή λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η αξία του Σταυρού του Χριστού για μας. Αυτό θα βιώσουμε τις ημέρες που έρχονται. Αν τη συνδέσουμε και με την ενσάρκωση και τη μεταμόρφωση που προηγήθηκε, και όταν θα ακολουθήσει και η Ανάσταση, γιατί όλα αυτά είναι αχώριστα εν τέλει μιας μοναδικής πράξης, μιας μεγάλης προσφοράς, η Σταύρωση θα πρέπει να κατανοηθεί σαν ύψιστη και τέλεια νίκη, θυσία και πρότυπο. Και σε κάθε περίπτωση η νίκη, η θυσία και το πρότυπο είναι της αγάπης που πάσχει. Έτσι βλέπουμε στο Σταυρό την τέλεια νίκη της ταπείνωσης που ξέρει να αγαπάει πάνω στο μίσος και το φόβο. Βλέπουμε στο Σταυρό την τέλεια θυσία ή την εκούσια αυτοπροσφορά της συμπόνιας που ξέρει να αγαπάει. Βλέπουμε στο Σταυρό το τέλειο πρότυπο της δημιουργικής δύναμης της αγάπης. Αυτό καλούμεθα να γίνουμε. Εάν αυτό δεν γίνει βίωμά μας και τρόπος ζωής μας τούτη τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα περάσει μόνο συναισθηματικά, θα μας δώσει μια αίσθηση μιας μικρής αλλαγής, αλλά δεν θα μας οδηγήσει σε αληθινή Ανάσταση. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε στην ταπεινή αγάπη, στη θυσία και την προσφορά, και βεβαίως τότε θα μπορούμε και εμείς να δούμε και να μάθουμε το νόημα του Κυρίου μας πάνω σε αυτό. Η αγάπη είναι το νόημα. Ποιος το έδειξε? Η αγάπη. Τι έδειξε εκείνος? Αγάπη. Γιατί στο έδειξε? Από αγάπη. Κρατήσου από αυτό και θα μάθεις πολλά περισσότερα. Αλλά ποτέ δεν θα ξέρεις, ούτε θα μάθεις μέσα σε αυτό τίποτα άλλο.
είπε ο Κύριος, είσαι ευχαριστημένος που υπέφερα για σένα? Να απαντήσεις ναι, Κύριέ μου, σε ευχαριστώ. Ναι, Κύριέ μου, ας είναι ευλογημένο αυτό. Και να είσαι ευλογημένος. Και ο Ιησούς είπε, αν εσύ είσαι ευχαριστημένος, είμαι και εγώ ευχαριστημένος. Είναι μια χαρά, μια ευδαιμονία, μια ατέλειωτη ικανοποίηση για μένα το ότι κάτι υπέφερα για σένα. Και αν μπορούσα να υποφέρω περισσότερο, θα υπέφερα περισσότερο. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτόν θα προϋπαντήσουμε την Κυριακή των Βαΐων. Αυτόν θα ακολουθήσουμε μέρα με την ημέρα, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Θα τον δούμε νυμφίο, θα τον δούμε να πορεύεται στη μεγάλη οδυνόμενη αγάπη τη θυσία του Σταυρού. Εάν τον ακολουθήσουμε έμπρακτα στη ζωή μας, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, τότε το Πάσχα θα είναι Πάσχα αληθινό. Πάσχα πέρασμα στην όντω ζωή. Κάποιες ανακοινώσεις μου δίνουν εδώ πριν σας αποχαιρετήσω και σε αυτόν τον τελευταίο κατανυκτικό εσπερινό. Θα έχουμε ένα γεγονός που δεν είχαμε άλλες χρονιές. Το Σάββατο του Λαζάρου, το επόμενο Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, μετά τον εσπερινό της Κυριακής των Βαΐων, στον οποίο θα χωροστατήσουμε εδώ, στον καθεδρικό ναό, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, θα έχουμε την ευκαιρία να αναγνώσουμε χαρακτηριστικά κεφάλαια των 27 βιβλίων που αποτελούν την Καινή Διαθήκη σε απλή κατανοητή γλώσσα. Θα είμαι και εγώ παρόν σε αυτό, θα είναι και άλλοι κοντά μου όπως ο πατήρ Επιφάνιος και άλλοι που θα διαβάσουμε κείμενα και που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά σαν μία προσφορά και μία ακόμα εμπειρία εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Το επόμενο Σάββατο, στις 6 ο εσπερινός και στις 7 αυτό το γεγονός. Όσοι θα είστε παρόντες, νομίζω ότι θα έχετε και ένα δώρο να πάρετε φεύγοντας από αυτή την εκδήλωση. Επίσης, μία ακόμη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 6.30 και εδώ πάλι στον Άγιο Νικόλαο με ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Θα ψάλουν οι χοροδίες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας, του Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής Λαρίσης, Θεσσαλή Μελωδή και του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της τοπικής μας εκκλησίας Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Τρεις χοροδίες θα αποδώσουν ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος την Παρασκευή στις 6.30 εδώ στο ναό του Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία. Εύχομαι δύναμη και υγεία και να δώσει ο Θεός να είναι όντως η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μια συμπόρευση με τον Χριστό μας, τον Χριστό της αγάπης. Αμήν. Ευχαριστούμε και του χρόνου.